Εβδομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα πασχαλινό School for All. Στο σημερινό μας βίντεο θα ταξιδέψουμε στην Κέρκυρα και θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο γνωστά πασχαλινά έθιμα του νησιού, τους μπότιδες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για αρχή, να πούμε ότι η Κέρκυρα είναι ένα πανέμορφο νησί, βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως. Δεν είναι το μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου, καθώς πρώτη σε έκταση έρχεται η Κεφαλονιά, αλλά είναι το πολυπληθέστερο. Δηλαδή, αν και έχει μικρότερη έκταση από την Κεφαλονιά, έχει περισσότερους κατοίκους. Για την ακρίβεια, η Κέρκυρα είναι ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα νησιά της Μεσογείου. Τις ομορφιές και τα αξιοθέατα του νησιού, βέβαια, θα τις δούμε αναλυτικά σε άλλο βίντεο, καθώς σήμερα θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το πασχαλινό έθιμο των Μπότιδων. Οι μπότιδες είναι πύληνα κανάτια, γεμισμένα με νερό, τα οποία είναι στολισμένα με κόκκινες κορδέλες. Στις 11 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, με το σήμα της Πρώτης Ανάστασης και τη στιγμή που ο Μητροπολίτης θα ψάλει «Το Ανάστα ο Θεός κρίνων τη γη», χτυπούν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών της πόλης και οι κάτοικοι ρίχνουν τους μπότιδες από τα μπαλκόνια και τα παράθυρα. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι και τα μπαλκόνια και τα παράθυρα είναι στολισμένα με κόκκινα πανιά. Τα κομμάτια από τους σπασμένους μπότιδες τώρα, οι παρευρισκόμενοι τα μαζεύουν και τα παίρνουν στο σπίτι τους, καθώς σύμφωνα με την παράδοση θα τους φέρουν καλή τύχη. Το έθιμο αυτό έρχεται από τα ενετικά χρόνια κατοχής του νησιού, καθώς οι Βενετοί συνήθιζαν να σπάνε παλιές τάμνες την πρωτοχρονιά ως φόρο στη νέα που ερχόταν. Έτσι θεωρούσαν ότι ο νέος χρόνος θα τους φέρει τύχη και νέα αγαθά. Οι Κερκυραίοι τώρα πήραν αυτό το έθιμο των Βενετών, το μετέφεραν στο δικό τους Πάσχα και με τον καιρό έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο και χαρακτηριστικό του νησιού. Αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό είναι το γιατί οι Κερκυραίοι επέλεξαν την πρώτη Ανάσταση και μία πρωινή ώρα για το έθιμο αυτό. Η απάντηση εδώ είναι πολύ απλή. Τα χρόνια εκείνα οι Βενετοί δεν τους επέτρεπαν να γιορτάζουν το βράδυ, αλλά μόνο μέχρι το μεσημέρι. Έτσι αυτό καθιερώθηκε και ακόμη και στις μέρες μας η ώρα που πραγματοποιείται παραμένει η ίδια, δηλαδή το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου με την πρώτη Ανάσταση. Τέλος, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε ότι το έθιμο αυτό συνοδεύεται από τις φιλαρμονικές μπάντες του νησιού, για τις οποίες επίσης είναι γνωστή η Κέρκυρα σε όλο τον κόσμο. Ομάδα, αυτό ήταν το βίντεό μας για τους μπότιδες της πανέμορφης Κέρκυρας. Εάν έχετε επισκεφτεί το νησί τις ημέρες του Πάσχα και το έχετε ζήσει από κοντά, μπορείτε να μας γράψετε στα σχόλια τις εντυπώσεις σας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Adios.